Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σαν υγειονομικοί, συγκεκριμένα σαν γιατροί, βρεθήκαμε και παλέψαμε μαζί με τα ταξικά εργατικά σωματεία και τα εργατοϋπαλληλικά και τόνισα ιδίως σαν γιατροί, δεδομένου ότι δεν ανήκουμε, δεν έχουμε εργατικά σωματεία. Ωστόσο, βρεθήκαμε και παλέψαμε μαζί απέναντι στην αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου, που απαξιώνει την ανθρώπινη ζωή, που είναι και το επίκεντρο της δικής μας απασχόλησης, αλλά και του καθημερινού αγώνα. Ειδικότερα, ενάντια στη συρρήκνωση και την ιδιωτικοποίηση, εμπορευματικοποίηση της δημόσιας υγείας, που προσφέρει τη ζωή των ανθρώπων των λαϊκών στρωμάτων βορρά στα αρπακτικά των επιχειρηματικών ομίλων. Γενικότερα, ενάντια στους αντιλαϊκούς και αντεργατικούς νόμους αυτής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που παράγουν όντως τις νοσογόνες συνθήκες διαβίωσης. Γιατί η φτώχεια, η ανεργία, η ανασφάλεια, το στρες, η υπερεξάντληση, τα ατυχήματα, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, οι περιβαλλοντικές συνθήκες οδηγούν σε σωματικές και ψυχικές αρρώστιες και σε ελάττωση του προσδόκιμου ζωής. Και είναι όλα αυτά στα οποία οδηγεί η πολιτική του κεφαλαίου. Δώσαμε και δίνουμε αγώνες συντεταγμένα με τα ταξικά σωματεία, γιατί τη βάρβαρη ταξική επίθεση μόνο η δύναμη ενός λαού οργανωμένου σε συνδικάτα, σε σωματεία, στα πανεπιστήμια και τις σχολές μπορεί να ανατρέψει με ένα μαζικό ενωτικό λαϊκό κίνημα με ταξικό προσανατολισμό. Στις εκλογές της 21ης Μαΐου, η αριστερή συσπήρωση στην οποία είμαι ενταγμένη, όπως ακούσατε, θεώρησε αντικειμενικά σημαντικό για τα λαϊκά στρώματα, για το εργατικό κίνημα, απέναντι στην εξαγορά, τη διαχείριση και τις επιταγές του υπεριαλισμού, να ενισχυθεί το ΚΚΕ. Και είναι αναμφίβολα... Και είναι αναμφίβολα θετικό σημάδι η ενίσχυση του ΚΚΕ στις εκλογές του Μάη, με συνθήκες αρνητικού συσχετισμού. Αποτελεί προϊόν μιας διαδικασίας που πέρασε μέσα από την οργάνωση στους χώρους εργασίας, την παρουσία της κινητοποίησης, τις απεργίες, τη θέση απέναντι στον υπεριαλισμό και την καταδίκη της πολεμικής συμμετοχής της χώρας. Βαδίζοντας προς τις εκλογές 26 Ιουνίου, τη στιγμή που ετοιμάζεται μεγαλύτερη ένταση στην επίθεση στα λαϊκά στρώματα, με την επιστροφή σε πιο σκληρή λιτότητα στα πλαίσια της επερχόμενης σκληρότερης δημοσιονομικής πολιτικής, αυξάνονται και οι εκβιασμοί για την υφαρπαγή της λαϊκής ψήφου, τα ψευτοδιλήμματα και οι επικοινωνιακές εξαπατήσεις. Γιατί, για παράδειγμα, είναι ή δεν είναι επικοινωνιακή απάτη να λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι στις άμεσες προτεραιότητες του, αμέσως μετά τις εκλογές, είναι η αναμόρφωση του ΕΣΥ, κρύβοντας όμως ότι έχει έτοιμο το νομοσχέδιο για μετακίνηση προσωπικού από ένα υποστελεχωμένο τμήμα στο άλλο, το ένα εκ των δύο να κλείσει και να μείνει ένα, στέλνοντας τον κόσμο στον ιδιωτικό τομέα και με την μείωση του προϋπολογισμού στο ελάχιστο δυνατόν και την αύξηση του προϋπολογισμού και των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι ή δεν είναι ψεύτικο το δίλημα που προσπαθούν να μας περάσουν οι του ΣΥΡΙΖΑ και τα μικρότερα κόμματα. Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ, παράδειγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να εγκλωβίσει το κίνημα και να μειώσει τη δυναμική και να υφαρπάξει τη συνένεση εργαζομένων και νεολαίας και ενός αριστερού ακροατηρίου, ώστε να υπάρχει αριστερό, σε εισαγωγικά, ανάχωμα απέναντι στις λαϊκές διεκδικήσεις. Η υπεύθυνη αντιπολίτευση
συγγνώμη, το κοστολογημένο πρόγραμμα, όπως το παρουσιάζουν, είναι το πρόγραμμα λιτότητας, το πρόγραμμα της κοινωνικής καταστροφής προς όφελος του κεφαλαίου και της πολεμικής μηχανής του δυτικού υπεριαλισμού. Είναι το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων, της φοροκλοπής του μισθού, της ακρίβειας, της διάλυσης του ΕΣΥ, της ανεργίας της νεολαίας και του μισθού επίδομα. Αλλά η λέλαπα του Μητσοτάκη που θα έρθει δεν θα βρει απέναντι της το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το λαό και το οργανωμένο κίνημα σε εργασία και νεολαία. Στις εκλογές αυτές δεν αρκεί να μαυριστούν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα μικρότερα παράγωγά τους. Και το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και τα μικρότερα παράγωγά τους. Στις εκλογές αυτές το ζητούμενο είναι η ενίσχυση του μοναδικού αυτή τη στιγμή οργανωμένου στηρίγματος του λαού, που παλεύει απέναντι στην επίθεση για να αυξηθεί η αυτοπεποίθηση στον αγώνα των εργαζόμενων και της νεολαίας για μια καλύτερη ζωή, να ενισχυθεί η δράση τους, να δυναμώσει ο οργανωμένος αγώνας μέσα από τα σωματεία και τα συνδικάτα. Καλούμε εκ νέου τον κόσμο του αγώνα, την νεολαία, τον κόσμο της δουλειάς και του καθημερινού μόχθου, να ενισχύσουν και αυτή τη φορά ακόμη περισσότερο το ΚΚΕ.